Απόψε, Κώστα μου, έρχεται ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί να πει το ευχαριστώ στο επιτελείο στην Πάφο, σε μια Πάφο η οποία τον στήριξε όσο καμία άλλη επαρχία. Ναι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι τον έβγαλε πρόεδρο. Μπροστά την εκλογή του στην Πάφο. Καθώς η διαφορά που είχε με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι υπερκαλύπτει το ποσοστό με το οποίο εξελέγει την δεύτερη Κυριακή. Έλαβε σχεδόν 66% στην Πάφο, έναντι 34% του Ανδρέα Μαυρογιάννη και σε ψήφους είναι περίπου 12 με 13.000. Κατερίνα, είναι ακριβώς ο αριθμός των ψήφων και το ποσοστό με το οποίο ο Νίκος Χρυστοδουλίδης εξελέγει Παγκύπριο, δηλαδή ποσοστό, έναντι του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Στις 7 λοιπόν απόψε θα βρίσκεται στην Πάφο για να ευχαριστήσει τους εθελοντές και όλους όσους εργάστηκαν όλους αυτούς τους μήνες για την εκλογή του. Δεν ξέρω αν σήμερα στην Πάφο θα μας ανακοινώσει και ποιον θα υπουργοποιήσει. Να μάθεις. Είναι καθήκον μας. Να μάθεις. Πάντως ο Νίκος πριν είπε ότι αυτό ποιος είναι Νίκος, ένα... ο πρόεδρος ή ο Νίκος ο Σημαίου. Ο Νίκος ο Σημαίου. Δεν θα έλεγα τον πρόεδρο αυτό, της... Έχουμε μπερδευτεί με τους Νίκους. Ο δικός μας ένας είναι ο Νίκος ο Σημαίου. Ο πρόεδρος λοιπόν, ο εκλεγμένος πρόεδρος είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο προχώμενος πρόεδρος είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Λοιπόν, να σου πω, μας είπε ο Νίκος ο Σημαίου ότι αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι θα γίνει, ρε παιδί μου. Περιμένουμε, ναι. Θα έχουμε κίνηση. Με βάση αυτά τα οποία μας έλεγε προεκλογικά και τη Δευτέρα, για παράδειγμα, ήταν ότι εντός της εβδομάδας θα ακούγαμε ονόματα και το γεγονός ότι δεν έχουμε ακούσει καθόλου ονόματα ακόμη, ναι. Μπορεί κανείς να εκτιμήσει, να υποψιαστεί ότι δεν είναι και εύκολη διαδικασία τελικά δεν να βρεις, μάλιστα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει. Πάντως ξέρω ότι χθες υπήρχαν συνεδριάσεις κομμάτων για να συζητήσουν ονόματα, να του δώσουν κατάλογο. Να του δώσουν, ναι. Είχε στην ΕΔΕΚ, είχαν χθες συνεδρίαση το πολιτικό ναι, γραφείο. Ναι, ναι, βέβαια. Και η Δημοκρατική Παράταξη και ο κύριος Καρογιάννη και ο κύριος Σιζόπουλος χθες στην εκπομπή μας είπαν ότι, μάλιστα ο κύριος Καρογιάννη μας είπε ότι αρκετοί τηλεφώνησαν ενώ μέλη της Δημοκρατικής Παράταξης και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον του για να πάρουν μια θέση. Μας το είπε, ναι, μας το είπε ο άνθρωπος και είπαν ότι θα τα βάλουν όλα κάτω, θα γράψουν τις λίστες, θα τις δώσουν στον κύριο Χριστοδουλίδη, ο οποίος αυτός θα κρίνει με βάση τα κριτήρια, όπως έχεις πει πολύ σωστά, που έχει θέσει, για να δούμε το επόμενο υπουργικό. Λοιπόν, καλημέρα στους τηλεθεατές. Να σου πω κάτι, οι τηλεθεατές μας είναι καλύτεροι, έτσι. Τα σχόλιά τους είναι τέλεια. Φωτιά. Έχω απίστευτα βίντεο. Να σου πω, έχω απίστευτα βίντεο από τηλεθεατές από χθες, από το τσίκνισμα τους. Έχω, ναι. Θα τα δείξουμε σε πάρα πολύ λίγο και περιμένω και άλλα μηνύματα. Όχι ότι μας λείπει τον υπόλοιπο χρόνο το τσίκνισμα, έτσι. Μπορεί να το γιορτάζουμε την Πέμπτη και να το δίνουμε, την Τσικνοπέμπτη να το δίνουμε να καταλαβαίνει, ναι. Αλλά και όλες τις υπόλοιπες ημέρες δεν διαφέρει και πολύ. Ναι, εντάξει, δεν περιμέναμε να φάμε παϊδάκια, ας πούμε, χθες. Ναι, σωστό, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.